Buenas tardes. Primero de todo, es mi segundo año aquí y espero el año que viene poderme expresar en griego. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ο πρώτος μου χρόνος εκεί. Πιστεύω εδώ. Πιστεύω στον επόμενο χρόνο δεν θα χρειάζομαι μεταφραστή και θα μπορώ να μιλάω και εγώ ελληνικά. Μαγάρι. Es un orgullo compartir esta mesa con tres entrenadores de este nivel que consiguen dotar a sus equipos de identidad en el juego. Creo que es la parte más importante que se le puede pedir a un entrenador. Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι σε αυτό το τραπέζι με αυτούς όλους τους σπουδαίους προπονητές και τους σπουδαίους παίχτες και πιστεύω να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Contestando tu pregunta, por desgracia, en nuestro deporte solo gana uno y tú intentas ganar todos los títulos, pero al final solo es uno el que lo consigue. Στην ερώτηση που κάνατε, πάντα δυστυχώς ένας κερδίζει και άλλοι όλοι χάνουν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα πάντα. La vida te enseña que con el mismo trabajo a veces consigues éxito y a veces no lo consigues, pero lo importante es ser honesto, trabajar y luchar por conseguirlo todo. Η ζωή έχει δείξει ότι πολλές φορές προσπαθείς το ίδιο και κερδίζεις πάντα και άλλες φορές προσπαθείς ακριβώς το ίδιο και δεν κερδίζεις τίποτα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα πάντα, να δουλεύουμε μέρα παραμέρα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Espero que toda Grecia disfrute del baloncesto que vamos a ofrecer estos cuatro equipos. Creo que la gente se lo merece. Ελπίζω και οι τέσσερις αυτές ομάδες να χαρίσουν το καλύτερο θέαμα σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω και αυτός και όλες οι ομάδες ότι μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό. Και todos nuestros fans disfruten del momento, pero siempre en márgenes del respeto y sin violencia. Και όλοι οι θεατές να το χαρούν αυτό και παρακαλεί πολύ χωρίς κανένα είδος βίας και να πάνε όλα καλά. Y con respecto a nuestra semifinal, creo que va a ser una semifinal muy bonita. Jugamos contra un equipo que prepara muy bien tácticamente las cosas, que lleva 11 victorias de los últimos 12 partidos. Creo que tanto defensivamente como ofensivamente lo están haciendo muy, muy bien. Tenemos muchísimo respeto por ellos. Y creo que va a ser una eliminatoria muy bonita para los espectadores. Y μιλώντας τώρα για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που είναι πάρα πάρα πολύ καλή, που έχει κερδίσει τους τελευταίους 11 αγώνες, σε 12 αγώνες έχει κερδίσει τους 11. Μια ομάδα που τακτικά και αγωνιστικά προετοιμάζει πολύ καλά τους αγώνες τους και θα έχουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και πρέπει να δώσουμε το 100%. Y que al final, como ha dicho Vasilis, que gane el mejor. Και τελικά λέει, όπως είπε και ο Βασίλης, και ο κύριος Φερόπουλος, και ας κερδίσει ο καλύτερος. Un poco que está todo dicho, nosotros como protagonistas de, o como gente pública, que somos protagonistas de estos momentos, tenemos que contribuir al 100% a que cada día haya un poquito menos de violencia en los campos. Εμείς όλοι οι πρωταγωνιστές αυτού εδώ του πρωταθλήματος πρέπει να είμαστε οι αρρωγοί, οι άνθρωποι που θα μπορέσουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα σε όλους τους άλλους για να μην υπάρχει κανένα είδος βίας σε κανένα από τα γήπεδά μας. Con el lenguaje verbal y con el no verbal, con nuestra actitud, y estar en un sitio como este, debajo de la Acrópolis, espero que nos llene todos del espíritu que necesitamos para jugar estos playoffs. Και αφού είμαστε και κάτω από την Ακρόπολη, πρέπει να μας δώσει αυτός ο χώρος όλον τον πολιτισμό και το πνεύμα, ώστε να συνεχίσουμε έτσι. Bueno, empezaré seguramente por el final. Están aquí porque se lo merecen. Είναι εδώ επειδή το αξίζουν. Πραγματικά γι' αυτόν ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που αξίζει να βρίσκεται στους ημιτελικούς. Creo que han hecho un baloncesto bueno, inteligente, progresivo, que cada día han jugado mejor. Έχουν κάνει ένα μπάσκετ αρκετά έξυπνο. Κάθε μέρα που περνάει γίνονται όλο και καλύτεροι. Y seguramente con el poco tiempo que llevo aquí no tengo la visión global de lo que significa para todos vosotros.
και για το διάστημα που βρίσκεται εδώ ο κύριος Πασκουάλ, δεν ξέρει τι σημασία μπορεί να έχει για σας αυτή η ομάδα. Pero siento que es la recompensa a un trabajo honesto y bien hecho. Αλλά νομίζει και είναι σίγουρος ότι αυτό έχει προέρθει από μια πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε από όλους τους ανθρώπους αυτής της ομάδας. Felicitarles. Να τους πούμε por supuesto pueden ser el ejemplo para muchos equipos en el futuro. Και μπορούν να γίνουν το παράδειγμα για πολλές άλλες ομάδες για το μέλλον. Bueno, es un poco difícil contestarte a esta pregunta, porque de entrada también la sociedad no es la misma en Grecia que en España, por lo tanto deberíamos tener una conversación tomando un café de una hora tomándolo. Λοιπόν, αυτή είναι λίγο δύσκολη ερώτηση που του έχετε κάνει. Επειδή λέει οι κοινωνίες είναι διαφορετικές της Ισπανίας με της Ελλάδας και για να μπορέσει να σας εξηγήσει τη διαφορά ίσως θα έπρεπε να πιείτε ένα καφέ μαζί του καμιά ώρα δύο για να σας απαντήσει, να προσπαθήσει να σας απαντήσει. Το βλέπει λίγο δύσκολο να μπορέσει να σας απαντήσει τώρα. Pero... Te lo digo porque para que veas que ya estoy adaptado, que todo se soluciona tomando un café. Και αυτό το λέει επειδή είναι ήδη πλέον στην Ελλάδα, έχει προσαρμοστεί και μπορεί να πιει και ένα καφέ με τον οποιονδήποτε. Pero sin duda, de entrada, actos como este dignifican la competición. Las dos competiciones tienen similitudes, todo el mundo juega para ganar. Tienen equipos de las capitales principales, equipos de las afueras, la competición es seria, creo que tenemos muchas similitudes. Πιστεύει πάντως ότι ξεκινώντας από το χώρο που γίνεται αυτή η συνέντευξη, ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, ότι υπάρχουν πολλές ομάδες από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την περιφέρεια, όπως και στην ΑΣΕΜΠΕ, όλοι προσπαθούν για να κερδίσουν και να πάρουν την πρώτη θέση. Ή entre tú y yo. Και μεταξύ εσένα, εσάς και του Τσάβη. El año pasado contesté la misma pregunta y dije una cosa que quería que se mejorara y nadie me ha hecho caso, con lo cual no voy a decir nada más. Λοιπόν, και λέει το πέρσι είχατε πάλι μια ίδια κουβέντα, αλλά παρόλα αυτά κανένας δεν πήρε στα σοβαρά αυτή την κουβέντα, οπότε δεν θέλει να ξανακάνει αυτή την κουβέντα ξανά. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Είχατε ξανακάνει με λίγα λόγια. Ναι, την ίδια κουβέντα και από ό,τι κατάλαβε δεν έγινε καμιά προσπάθεια σε αυτό, οπότε δεν θέλει να ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ. Pienso que el equipo está bien, que llegamos en un buen momento dentro de las dificultades que tenemos todos los equipos a estas alturas cuando juegas dos competiciones. Πιστεύω ότι ξεκινάμε καλά, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε σαν ομάδα όταν αγωνίζεσαι σε τόσες διαφορετικές διοργανώσεις. Estamos tranquilos, sabemos que después de estos 28 partidos consecutivos que hemos ganado no tiene ninguna importancia, que el playoff parte de cero y que vamos a tener que hacerlo muy bien para ganar. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε κάνει ένα ρεκόρ 28-0, αλλά για μας ξεκινάμε από το 0 τώρα, δεν μετράει αυτό. Τα play-offs είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είμαστε ήρεμοι, είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε. Y sobre el PAOK, ¿cómo ven los partidos y si estos partidos contra el PAOK van a estar los partidos ideales para entrar en los finales listos para ganar la liga? Bueno, vamos a ver si conseguimos pasar esta eliminatoria. PAOK llega muy bien a este momento. Como he dicho antes, es un equipo que prepara muy bien los partidos. Πρώτα να δούμε τι θα κάνουμε με τον ΠΑΟΚ, που πραγματικά έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, με την ομάδα που απέκλεισε την τελευταία την ΑΕΚ. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε πάρα πολύ σοβαρά για αυτό το παιχνίδι, για αυτά τα παιχνίδια, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Además, creo que es un equipo con muchos recursos tácticos en ataque, también en defensa.
Επίσης, ο ΠΑΟΚ θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα που επιθετικά είναι πολύ διαβασμένος τακτικά πάντα και επίσης είναι μια πολύ καλή αμυντική ομάδα. Y esos cambios de registro tácticos creo que es la llave de un equipo que se merece estar donde está y que va a hacer que nos va a poner las cosas muy difíciles. Και όταν μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ μπορεί και αλλάζει έτσι γρήγορα και καλά τα συστήματά του, πάντα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα για μας και πρέπει να δώσουμε το 100% για να μπορέσουμε να περάσουμε.